Σε μία από τις τελευταίες φάσεις του ανοίγματος της ελληνικής οικονομίας φαίνεται πως βρίσκονται τα γυμναστήρια, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος επεσήμανε μεταξύ άλλων πως τα γυμναστήρια ανοίγουν στις 15 του μηνός. Θεωρώ ότι αργήσανε πάρα πολύ να ανοίξουν τα γυμναστήρια. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο για τον οποίο άνοιξαν πριν από τα γυμναστήρια και οι σύλλογοι και οι σχολές χορού και δεν άνοιξαν τα γυμναστήρια, γιατί και τα γυμναστήρια κλειστοί χώροι είναι, θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσουν και αυτά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι επίσημα, ανεπίσημα, ότι πολλές σχολές χορού ή πολλοί σύλλογοι λειτουργούν και σαν γυμναστήρια. Οπότε ήταν λίγο θέατρο παραλόγου όλο αυτό που έγινε. Σύν ότι χάσαμε μια πάρα πολύ σημαντική σεζόν. Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος για μας είναι μήνες αιχμής, είναι εκεί που θα έρθει ο κόσμος. Βέβαια έπεσε και το Πάσχα περίεργα φέτος. Αλλά ήταν οι μήνες που θα δουλεύαμε πιο πολύ, μέχρι και τέλος Ιουνίου, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε Ιούλιο-Αύγουστο, ειδικά εδώ στην Καλαμάτα που είναι και η θάλασσα και όλο και λιγότερο θα πάνε γυμναστήριο, και να επανέλθουμε το Σεπτέμβριο. Αυτή η σεζόν χάθηκε. Τώρα πιστεύω να ξαναέρθει ο κόσμος, να ξαναμαζέψουμε τον κόσμο μας. Τα μέτρα που ελήφθησαν με τα επιδόματα και τη μείωση του ενοικίου προφανώς και δεν ήταν αρκετά, ειδικά για το συγκεκριμένο κλάδο που έμεινε από τους τελευταίους. Μας έδωσαν αυτό το επίδομα των 800 ευρώ. Τη μείωση του ενοικίου στο 40% σίγουρα ήταν μια ανακούφιση, αλλά με μηδέν έσοδα δεν λέει κάτι αυτό. Όταν έχω μηδέν έσοδα, το λογικό είναι να μην έχω και μηδέν έξοδα. Δηλαδή δεν μπορεί να τρέχουν τα έξοδα έστω και στο 60%, να το πω έτσι, και να είναι μηδέν τα έσοδα. Έπρεπε να βρούμε και τρόπους να κρατήσουμε την κοινότητα. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε πολλά διαδικτυακά μαθήματα. Δεν σταματήσαμε δηλαδή όλο αυτό και απλά περιμέναμε. Έπρεπε τον κόσμο μας να τον κρατήσουμε κοντά. Τα μαθήματα που κάναμε μέσω διαδικτύου ήταν κάποια live δωρεάν από τα social media κτλ. Και προσπαθούσαμε με αυτόν τον τρόπο να κρατήσουμε τον κόσμο. Αυτό που προβληματίζει τους ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων, εκτός από το γεγονός ότι άνοιξαν σύλλογοι και σχολές χορού, πολλοί εκ των οποίων λειτουργούν και ως γυμναστήρια, είναι το γεγονός αν θα πείσουν τους πελάτες πως το γυμναστήριο είναι ένας ασφαλής χώρος, καθώς όπως σημειώνουν, μένοντας την τελευταία φάση της άρσης των μέτρων, στιγματίστηκαν. Από την πρώτη στιγμή λέγαμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε με ασφάλεια και υπό προϋποθέσεις, αυτές που θα θέσουν βέβαια, έτσι εννοείται. Αλλά ας είμαστε ανοιχτοί, δηλαδή να μας δώσει το δικαίωμα να λειτουργήσουμε, να δουλέψουμε. Το να είναι κλειστοί κάποιοι χώροι και να στιγματίζονται κιόλας. Δηλαδή, όταν αφήνεις τελευταίους κάποιους χώρους, αυτόματα τους κατηγοριοποιείς στη χειρότερη κατηγορία, δηλαδή είμαστε εστίες μόλυνσης όπως ανέφεραν. Οπότε εκεί και ο κόσμος λίγο θα φοβηθεί να πάει. Σίγουρα έχω και πελάτες οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουν κάποιον σπίτι σε ευπαθή ομάδα, οπότε αυτοί λίγο θα το ξανασκεφτούν όταν έχεις χαρακτηρίσει έναν χώρο εστία μόλυνσης.